Πριν από λίγες ώρες δημοσιεύθηκε ΝΟΤΑΜ, σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία δεσμεύει τρεις μεγάλες ζώνες στα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας και μία μικρή ζώνη δυτικά της ακτής της Κρυμαίας, λόγω στρατιωτικών ασκήσεων και εκτοξεύσεων αντιπλοϊκών πυράβλων. Αυτό εμποδίζει αυτόματα την πρόσβαση των Ουκρανικών πολεμικών πλοίων στο στενό του Κέρτς, ενώ εμποδίζει και την ελεύθερη κυκλοφορία των Ουκρανικών πολεμικών πλοίων κατά μήκος του μεγαλύτερου μέρους της Ουκρανικής ακτής της Μαύρης Θάλασσας. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι η Ρωσία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μία από τις φάσεις της άσκησης κοντά στα ανοιχτά των ακτών της Ρουμανίας σε διεθνή ύδατα, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιωθεί αυτό το δεδομένο. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο πλαίσιο των ασκήσεων σχεδιάζεται να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των ρωσικών πολεμικών πλοίων επιφανείας των υποβρυχίων και των παράκτιων πυραυλικών συστημάτων Bastion. Αυτό θα επιτρέψει στον ρωσικό στρατό να επεξεργαστεί την άμυνα των ρωσικών νοτίων συνόρων, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της απότομης αύξησης των εντάσσεων στις σχέσεις με το ΝΑΤΟ. Ρωσία και Λευκορωσία ξεκίνησαν μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις με το βλέμμα στην Ουκρανία. Η Ρωσία και η Λευκορωσία ξεκίνησαν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις την Πέμπτη, οι οποίες προκάλεσαν ανησυχίες στις δυτικές χώρες ότι η Μόσχα σχεδιάζει μια μεγάλη κλιμάκωση στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι σχεδιάζει επίθεση στην Ουκρανία, αφού είπα και οι σύμμαχοί του στο ΝΑΤΟ προειδοποίησαν ότι η συγκέντρωση περίπου 130.000 Ρώσων στρατιωτών κοντά στα Ουκρανικά σύνορα αποτελεί σαφή ένδειξη για εισβολή από το Βορρά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.